Τέταρτη υποδρομία Παθλοπάρδευτος 1000 μέτρα. Ξεκίνησε η υποδρομία και σκόνταψε ο Μεσίνιος στα πρώτα μέτρα. Θέλει, πετάγεται καλά. Ο Σίγκλ Σάμιντ έρχεται όμως γρήγορα. Ο Καλασάντι και περνάει μπροστά. Νούμερο 4, Καλασάντι οδηγεί την υποδρομία. Πειραιά στη δεύτερη θέση, Σίγκλ Σάμιντ και έρχεται και ο Βέτερ. Και αυτός περνάει στην δεύτερη θέση. Υποπίεση και ο Σίγκλ Σάμιντ, ενώ τώρα έρχεται και ο Μεσίνιος. Καλασάντι και Βέτερ οι δύο πρώτοι. Με το Σίγκλ Σάμιντ και το Μεσίνιο να ακολουθούν. Στην πέμπτη θέση είναι ο Πειραιάς. Πάμε για το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής, όπου το νούμερο 4, ο Καλασάντι, έχει σχεδόν δίπλα του το Βέτερ. Έρχεται απ' έξω ο Σίγκλ Σάμιντ, από μέσα ο Μεσίνιος. Και πάμε για το τελευταίο κομμάτι, όπου ο Καλασάντι και ο Βέτερ. Καλασάντι και Βέτερ που θέλει να περάσει μπροστά. Βέτερ προηγείται. Βέτερ δείχνει ότι θα πάρει την νίκη και πράγματι το νούμερο 1, Βέτερ, θα πάρει την νίκη μπροστά από τον Καλασάντι. Τρίτος θα έρθει, τρίτος, όχι, ίσως και δεύτερος θα έρθει ο Σίγκλ Σάμιντ. 1-8 και θα δούμε πιο πίσω. Βέτερ λοιπόν παίρνει την νίκη. Εδώ τον βλέπετε. Με το Δημητσάνη να κάνει δύο κούρσες καρμπών. Ό,τι έκανε με τον By the Law, έκανε και με τον Βέτερ. Και να παίρνει δύο σχεδόν πανομοιότυπες νίκες. Στα χίλια μέτρα, στα χίλια μέτρα. Πιάσεις. Ναι. Ενώ κοιτάξτε εδώ, στο τέλος, ο Καλασάντι εδώ είναι στη δεύτερη θέση, έρχεται απ' έξω, Σίγκλ Σάμιντ. Και μάλλον είναι και εκτός τετραπλού. Ίσως, ναι. Λοιπόν, ένα, Σίγκλ Σάμιντ εδώ, κοιτάξτε, είναι σίγουρα δεύτερος και εδώ είναι και λίγο θολή η εικόνα, οπότε περιμένουμε για τρίτη, τέταρτη θέση. 1-8 είναι το forecast σίγουρα. 1-8. Ο Βέτερ μετά από μηνιαία ουσιαστικά αποχή επέστρεψε δυνατός και με νίκη. Βρήκε και τις συνθήκες που ήθελε στη συγκεκριμένη κούρσα. Ναι, φρεσκαρίστηκε το μήνα του, δούλεψε καλά. Βρήκε τις ιδανικές συνθήκες, αλλά θεωρώ ότι και οι παροπίδες που φόρεσε του κάνανε καλό. Έδειξε ότι του κάνανε καλό. Και ευχαριστώ τον μέντορα που με συμβούλεψε να το κάνω αυτό. Η προηγούμενη νίκη πάντως, μιλήσαμε εδώ με τον κύριο Κουτσουβέλη, είναι συγκρατημένα αισιόδοξο, ωστόσο έδειξε πολύ καλά δείγματα ο By the Law. Ναι, είχε δείξει και θέλω να πω, μου είχε δείξει από τη δουλειά. Δηλαδή, τον πίστευα πολύ σήμερα, μου είχε δείξει από τη δουλειά πολύ καλά δείγματα. Απλά πήραμε το επιβεβαίωση και πάνω στην κούρσα. Το επιβεβαίωσε, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και περιμένουμε περισσότερα από αυτό να είναι. Στη συνέχεια τι βλέπετε? Έχω μια φορά στην τελευταία κούρσα τη Μέσκαη. Εντάξει, πρώτη φορά κοντράρεται με δυνατές αντιπάλους. Είναι καλά. Θεωρώ ότι θα είναι δυνατή, θα είναι στην άφηξη.